Μετά από 54 ώρες παραμονή στο φλεγόμενο πλοίο στην Κέρκυρα, ο 21χρονος αλλοδαπός καταφέρνει να βγει ως εκ θαύματος ζωντανός. Ο άνδρας κατέβηκε με σκάλα από το φλεγόμενο πλοίο και επιβιβάστηκε σε άλλο πλωτό μέσο, όπου τον περίμεναν διασώστες για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς ζω ήταν τα πρώτα του λόγια. How are you feeling? How do you feel? Tell us about your experience. How was it? Your experience. Το πρωί έχουμε ένα ευχάριστο νέο. Μας ήρθε ένας Λευκορώσος καταγωγής, 22 ετών. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, του έγιναν εξετάσεις, μπήκε για προληπτικούς λόγους στην πνευμονολογική κλινική, για ενυδάτωση και για περαιτέρω εξετάσεις. Από τις πρώτες πληροφορίες που με τους γιατρούς είπε ότι άκουγε και άλλες φωνές. Ελπίζουμε να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι ζωντανοί και να μας έρθουν στο νοσοκομείο. Οι ώρες αγωνίας όμως συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους και ο χρόνος κυλά βασανιστικά. Ο Ηλίας Γεροντιδάκης, γιος του αυτοκινητιστή που φέρεται να έλκει την καταγωγή του από τα Χανιά, περιέγραψε την τελευταία φορά που μίλησε με τον πατέρα του. Χθες το βράδυ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι, γύρω στις 1.30 ώρα, εκείνη την ώρα μίλησα μαζί του. Τι σας είπε? Μου είπε ότι μπαίνει μέσα στο καράβι και ότι δεν είναι και τόσο σίγουρος για αυτό το καράβι. Συγγενείς αγνοωμένων που βρίσκονται στο νησί για να έχουν πιο άμεση και έγκαιρη ενημέρωση από τα αποτελέσματα των ερευνών απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Είναι ζωντανός, είναι επαγγελματίας, είναι πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολύ ικανός και είναι ζωντανός. Σας το λέω με βεβαιότητα. Πρέπει να παρέμβετε άμεσα όμως, πόσο να αντέξουνε μέσα εκεί. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρημούλκησης του πλοίου στα βόρεια της Κέρκυρας, στον όρμο της Κασιοπής, καθώς ο καιρός έχει αγριέψει και αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ενώ το πλοίο έχει πάρει ήδη κλίση. Οι ομάδες πυρόσβεσης επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στο να ρίξουν τη θερμοκρασία στο πλοίο, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ. Η έρευνα που ξεκινάει αναμένεται πλέον να ρίξει φως στις πτυχές της υπόθεσης. Με εντολή μου έχει μεταβεί η ελληνική υπηρεσία διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων, που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την διερεύνηση του ατυχήματος. Τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα ακληθούν να απαντήσουν οι λιμενικές αρχές είναι πολλά. Ενδεικτικά, το πρωτόκολλο ασφαλείας προβλέπει ότι απαγορεύεται η παραμονή των οδηγών και των επιβατών στα γκαράζ μετά τον απόπλου.